σκοπιμότητας. Λόγω ελλείψεως ήθους. Δεν έχουν πατριωτικό ήθος. Ο κύριος Παπανδρέου που βγήκε προχθές σε αυτή τη τηλεμαχία είπε για την Τουρκία. Σας πω εγώ, αλλά ο κύριος Καραμανλής δεν είναι ενήμερος. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντρέ, τα Δαρδανέλια, τα στενά, ορίζονται ως στενά. Ναι. Τίποτα άλλο, στενά. Εζήτησαν οι Τούρκοι από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπανδρέου, που είπε ότι αγωνιζόταν για την Ελλάδα, του εζήτησαν τα στενά να μετονομαστούν σε τουρκικά στενά. Και ο κύριος Παπανδρέου συνήνεσε. Με προφορική εντολή άλλαξε μία συνθήκη. Και από στενά λέγονται του λοιπού τουρκικά στενά. Ναι. Με την αποδοχή της Ελλάδος. Και αυτοί μιλάνε για πατριωτισμό. Αυτοί μιλάνε ότι αγωνιστήκανε. Δηλαδή, ακούτε, χάσανε και οι λέξεις της έννοιας. Τους βλέπετε τώρα στην τηλεόραση και λένε: συνεχίζουμε τον αγώνα, θα αγωνιστούμε. Ποιο αγώνα? Μέσα από τα γραφεία σας. Σωστό. Από τα κοντίσιον. Ποιο αγώνα? Ναι. Αγώνα κάνανε αυτοί στο 40. Αλλά είναι καλό το ότι δεν τους τιμούν. Είναι καλό και ότι η Βουλή δεν τιμά τους ήρωες του 1941. Γιατί είναι καλό? Διότι είναι ανάξιοι αυτοί να τιμήσουν τους ήρωες. Θα σηκωθούν, θα τρίζουν τα κόκαλα των ηρώων όταν πάνε πολιτικοί αστράτευτοι, απόλεμοι, να τους τιμήσουν. Πηγαίνουν τώρα στην Κύπρο που έχουν αγωνιστεί οι ήρωες της ΕΟΚΑ, οι οποίοι απεικονίστησαν από τους Εγγλέζους και πάνε και καταθέτουν στεφάνια. Ποιοι? Αυτοί πρόδωσαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Διότι η ΕΟΚΑ είχε έναν αγώνα, μόνο ένα, ένωσης, τίποτα άλλο. Και άλλοι κάνουν ένα κρατήδιο. Μάλιστα. Και πάνε και καθέτουν στεφάνια. Ναι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όταν συζητάτε για τις κυβερνήσεις, όποιες προκύψουν, να φροντίσουν αυτούς τους τάφους, ναι, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός κατά ένα σύμπαν. Κατά ένα σύμπαν απέχετε την πραγματικότητα. Από άλλο πλανήτη. Τίποτα, τελείως. Τίποτα, ακόμη πιο μακριά. Για ποιους μιλάτε, αυτοί γελάνε. Να μαζέψουν τα οστά των νεκρών, να κάνουν κλωθές, το κάνουν οι Άγγλοι, ναι, οι Γερμανοί, ναι, οι Γάλλοι, ναι, οι Νεοζηλανδοί, ναι, τα έχουν κάνει. Και στην Κρήτη και εδώ και τα λοιπά. Οι Έλληνες να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Να τώρα σοβαρά λέτε. Ακούστε, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, ένα μνημείο για τους Βαλκανικούς πολέμους? Όχι. Υπάρχει ένα μνημείο για την Επανάσταση του 21? Όχι. Υπάρχει, περνάει 29 Μαΐου, και αυτά τα πολιτικά καθάρματα που διοικούν τον τόπο δεν τιμούν την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Δεν γνωρίζουν καν. Δεν βλέπετε εδώ, μόνο ο Καρατζαφέρης φωνάζει, δεν βλέπετε εδώ ότι δεν υπάρχει ένας Ανδρειάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Το είχαμε στην και όχι μόνο πόλη. Αυτό, ναι, διαμαρτυρόμεθα που κάνουν οι Σκοπιανοί. Καλός ή κακός κάνουν Ανδρειά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Το παρουσιάσαμε ακριβώς στην προηγούμενη εκπομπή μας, κύριε Πλέπρη. Στοιχεία. Απλώς θέλω να δώσω τον λόγο και στον κύριο Παπασημάκη. Με συγχωρείτε να πω και το εξής. Βγήκε προχθές στην τηλεμαχία των κομμάτων αυτός ο Χρυσόγελος, ναι, και λέει ότι για τη Μακεδονία είναι ιστορικό και δεν ασχολούμεθα. Ναι. Ή ο κύριος Καραμανλής λέει στο θέμα του νόμου του τραβάμε μια γραμμή. Ποια γραμμή, ποια κόκκινη γραμμή? Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αυτό ήταν λίγο αδιευκρίνιστο. Τι το θέμα δηλαδή και πράσινες και χίδες. Ναι, τι εννοούμε κόκκινες γραμμές? Μακεδόνες, ακούστε. Μακεδόνες, κανείς όπως θέλει. Μακεδόνες είναι μόνο Έλληνες. Τελείως. Δεν υπάρχει άλλο. Και υπάρχει μία Μακεδονία, ναι, η οποία έχει τρία κομμάτια. Το ένα στην Ελλάδα που είναι το ελεύθερο, ένα σκλαβωμένο στα Σκόπια και ένα σκλαβωμένο στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η Μακεδονία. Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία. Φάλιστα. Και δεν μπορεί να είναι Μακεδόνας ένας που δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή ο Αριστοτέλης ή το Σλαβομακεδόνας, μίλαγε Σλαβομακεδόνα, ο Αριστοτέλης. Ναι. Όσο δε αφορά για τον ελληνισμό της Βορείου Πύρου, του Πόντου, της Μικράς Ασίας, των νήσων του Αιγαίου, της Ανατολικής Θράκης, της Βόρειας Μακεδονίας, ο ελληνισμός αυτός από το κράτος έχει εγκαταληφθεί. Δυστυχώς. Και το μέγα έγκλημα το έκανε η Νέα Δημοκρατία, διότι έκλεισε 11 ελληνικά σχολεία με 2.000 μαθητές στη Βουλγαρία. Ένα πρωί, για λόγους οικονομίας. Εάν θες να κλείσει για λόγους οικονομίας σχολεία, θα κλείσει στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, δεν θα κλείσει στη Βουλγαρία. Ένα πρωί ο δάσκαλος είπε: σήμερα σας κάνω το τελευταίο μάθημα. Δεν δίνουν λεφτά για τα σχολεία. Και εμείς λέμε να στείλουν δασκάλους. Ο κύριος Καραμανλής προχθές έλεγε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε. Σε ποιον τα λέει, αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Τα λέει σε εμάς. Εμείς τι να κάνουμε?
αλλά ο λαουτζίκος θα πάει μεθαύριο και θα τους ψηφίσει. Χίλιες φορές να ψηφίσουν Κομμουνιστικό Κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ, οικολόγους, ό,τι θέλουν, μικρά κόμματα. Μην ψηφίσετε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι διοίκησαν τον τόπο και μας στάσαν στο σημείο. Κινδυνεύουμε απόψε που θα βγούμε από το σταθμό κάτω, γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας. Αυτό είναι δυστυχώς... Εσάς θα σας βιάσουν, εμάς θα μας ληστέψουν. Αυτό είναι δυστυχώς μια πάγια κατάσταση, κύριε Πλεύρη. Ορμητικότατος ως χήμαρος ο κύριος Πλεύρης. Κύριε Παπασημάκη, έχετε τον λόγο. Εσείς ως Ερκέλ γνωρίζω ότι έχετε ευαισθητοποιηθεί στο θέμα αυτό των νεκρών του 40 και των στρατιωτικών νεκροταφείων στην Αλβανία. Μας πείτε τι σας έκανε να δώσετε προτεραιότητα σε τέτοια ζητήματα και τι σκοπεύετε να κάνετε. Καταρχήν το προσωπικό μου βίωμα, γιατί ο παππούς μου έχει αφήσει ένα πόδι εκεί. Και επειδή ακούω αυτή την ιστορία από μικρός, είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για το συγκεκριμένο θέμα. Πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν τιτάνες. Αυτοί οι τιτάνες όμως απελευθέρωσαν τη Βόρεια Ήπειρο τρεις φορές, το 1912, το 1916-17 και το 1940. Άλλη μια φορά οι Ηπειρώτες απελευθερώθηκαν μόνοι τους και αυτονομήθηκαν, αφού κατανίκησαν τους Αλβανούς και τους έτρεψαν σε φυγή. Και όμως παρόλα αυτά η Βόρεια Ήπειρος παραμένει αυτή τη στιγμή σκλαβωμένη και οι ελληνικοί πληθυσμοί, οι συμπαγείς, οι οποίοι ανέρχονται ανάλογα με τους υπολογισμούς από 250 μέχρι 500.000 αυτή τη στιγμή εκεί, στενάζουν κάτω από το βάρβαρο αλβανικό ζυγό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε να βγάλουμε δύο ασφαλείς συμπεράσματα από το θέμα της Βορείου Ηπείρου. Το ένα είναι ότι οι πολιτικάντιδες μας λένε ότι δίθεν η Τουρκία είναι τόσο πανίσχυρη και τη φοβόμαστε και γι' αυτό υποχωρούν σε όλα. Αναγνωρίζουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, δεν αγωνίζονται για την αυτονομία της Σύμβρου και της Τενέδου, η οποία είναι αναγνωρισμένη από τη συνθήκη της Λοζάνης και προβλέπει μάλιστα αυτονομία με δική τους χωροφυλακή τα νησιά, τα οποία δεν είχαν ούτε έναν Τούρκο μέσα. Και δεχθήκαμε να καταστρατηγηθεί τελείως αυτή η συνθήκη, να γίνουν ανοιχτές φυλακές σε αυτά τα νησιά και να εκδιωχθούν όλοι οι Έλληνες που ήταν η πλειοψηφία. Δεν αγωνίζονται για την απελευθέρωση της Κύπρου, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και θα συμφωνήσω εδώ απόλυτα και οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ γι' αυτό έδωσαν το αίμα τους. Και τώρα οι νέοι της Κύπρου, οι Ελληνόψυχοι, όπως ήταν το Δράσης ΚΕΣ που είχε έρθει εδώ, που είχαμε κάνει εκπομπή, απελευθέρωση, αυτοδιάθεση, ένωση φωνάζουν. Εδώ λοιπόν οι πολιτικάντες θα μας πούν γιατί εγκαταλείπουν τη Βόρεια Ήπειρο. Είναι πιο ισχυρή η Αλβανία από εμάς. Άρα εδώ φαίνεται ότι είναι πρόσχημα η τουρκοφοβία που προσπαθούν να σπείρουν στον ελληνικό απλά για να δικαιολογήσουν την προδοσία τους. Αυτό είναι το ένα ασφαλές συμπέρασμα που μπορούμε να οδηγηθούμε. Ναι. Ότι δεν υποχωρούν επειδή φοβόνται τον Τούρκο, γιατί υποχωρούν και στον Αλβανό, τον οποίο μπορούμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να εκμηδενήσουμε και να απελευθερώσουμε την αρχαία Χαωνία που είναι η Βόρεια Ήπειρος, αρχαία ελληνική πατρίδα με 3.000 χρόνια ιστορία, με σπουδαιότατο ρόλο και κατά τη διάρκεια της αρχαίας εποχής και της τουρκοκρατίας, και οι Βορειοηπειρώτες, μεγάλοι ευεργέτες του έθνους, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην όρθωση του νέου ελληνικού κράτους, αλλά απλά βρίσκουν κάποιες προφάσεις για να προδώσουν αυτές τις αλλήλωτες πατρίδες και τους ελληνικούς πληθυσμούς. Μετά θα πω κάτι άλλο. Ναι. Δεν τιμούν τους νεκρούς εκεί των νεκροταφείων. Γιατί τιμούν κάποια επέτη όπως είναι 29 Μαΐου, τιμούν το Μέγα Αλέξανδρο, τιμούν επετείους και νεκρούς οι οποίοι υπάρχουν εδώ και μπορούν να το κάνουν. Όχι. Δεν τιμούν τίποτα το ελληνικό. Γενικά έχουν τιμούν το ολοκαύτωμα, ναι, το δίθεν ολοκαύτωμα από των Εβραίων, το οποίο εδώ έχουν αποφανθεί οι ειδικοί ότι ούτε στο Auschwitz υπήρχαν κρεματόρια. Υπάρχει η αναφορά Λόχνερ, που ουδέποτε υπήρξαν τέτοιες εγκαταστάσεις που να μπορούν να σκοτώνουν μαζικά Εβραίους. Έχουν ανεβάσει σε 6 εκατομμύρια τους νεκρούς, οι οποίοι νεκροί ήταν στο τέλος του πολέμου όσοι υπήρξαν, γιατί εδώ οι Γερμανοί υποχωρούσαν και πέθαναν ήδη από την πείνα. Θα τάιζαν τους Εβραίους που ήταν εχμάλωτοι πολέμου στα στρατόπεδα οι Εβραίοι. Έχω εφημερίδες στα χέρια μου. Είχαν κηρύξει πρώτη τον οικονομικό πόλεμο στη Γερμανία μετά την επικράτηση του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. Λοιπόν, οι Γερμανοί τους συνελάβαναν ως εχμαλώτους πολέμου για να τους αποσύρουν από τη χώρα τους. Αυτό έγινε, τίποτε άλλο. Ούτε κανείς έκανε ολοκαύτωμα στους Εβραίους, αυτά είναι αποδεδειγμένα, είναι ξεκαθαρισμένα. Στο θέμα της Βορείου Ηπείρου τώρα και των πεσόντων, εσείς ως Ερκέλ, πώς ξεκινήσατε να αναλάβετε δράση? Εμείς έχουμε ξεκινήσει με τη συλλογή υπογραφών, ναι,
για τη δημιουργία στρατιωτικού νεκροταφείου στη Βόρεια Ήπειρο αξιοπρεπούς, όπως